ασχολούμαι με τα κότερα και με τα αυτά και αν δεν έχω δύο μέρες θα πάω σε ξενοδοχείο το 1000 ευρώ να μείνω κτλ. Κάνω την καθημερινότητα μου κανονικότατα. Δηλαδή θα πάω και για τον καφέ μου και για το φαγητό μου και το έξω μου και παντού. Αλλά δουλεύω, δουλεύω πολύ εκεί στην Κύπρο. Όταν δουλεύεις, πόσες μέρες δουλεύεις τώρα στην Κύπρο? Δουλεύω Παρασκευή, Σάββατο, αλλά εκεί από το Φεβρουάριο μέχρι τον Αύγουστο υπάρχουν διάφορα event. Όπως είναι σε κλαπάκια, όπως είναι συναυλίες, όχι πλέον σε γήπεδα. Σε πιο μικρούς χώρους υπάρχουν σοβαρές εκδηλώσεις από δήμους, από δημαρχία κτλ. Και δόξα ο Θεό, κάνω πάρα πολλά. Να πεις ότι είσαι σε πλήρη απασχόληση, ναι, μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες. Δεν είναι μόνο Παρασκευή και Σάββατο. Όταν οι Έλληνες καλλιτέχνες πηγαίνουν και στην Κύπρο και μένουν εκεί. Προφανώς, γιατί υπάρχει έδαφος, πρόσφορο για να πάνε. Βέβαια, γενικότερα. Γενικότερα. Ωραία. Πότε σκέφτεσαι δηλαδή επαγγελματικά να μας έρθεις στην Ελλάδα, να έχεις κάτι στα άμεσα σχέδιά σου? Εντάξει, να σου πω. Θέλω πάρα πολύ να είμαι του χρόνου. Θα κάνω κάποιες συζητήσεις τώρα, γι' αυτό είμαι εδώ. Μήπως εμφανίζομαι σε ένα μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που έχεις την τιμή να έρθεις εδώ στην εκπομπή μας. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Και φυσικά το καλοκαίρι θα είσαι στην Κύπρο, όπως πάντα δουλεύοντας, έτσι. Εντάξει, θα κάνω και μια βόλτα στη Χαλκιδική όμως. Α, ναι! Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Διακοπούλες, διακοπούλες. Σου έχει μείνει, Σταύρο. Βέβαια. Κάθε χρόνο έρχομαι. Ναι. Μπορεί να λείπω από το 8, αλλά κάθε χρόνο είμαι Χαλκιδική. Στο πρώτο πόδι. Σε όλα τα πόδια. Σε όλα τα πόδια. Ανοιχτά όλα τα πόδια. Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και περιμένουμε να ανέβεις για να σε απολαύσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι. Παιδιά, τι έχω πάθει σήμερα? Μάτι. Το μάτι, να, βγήκε ο Ντίτος πάλι. Εδώ, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή μας κάπου τελείωσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τα παιδιά, τον Γιώργο, την Μαρία, την Έφη. Μα πάνω απ' όλα εσάς που επιλέξετε εμάς να πέρασετε αυτή την ώρα μαζί μας. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε, έτσι, πως αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Γεια χαρά.